Γεωργίου. Παλιά για τον... Η παλιά και τον γκολ. 1-0 για την Ομόνια από τον Λευτέρη τον Κοντολεύτερο. Και να εδώ ο Λευτέρης ο Κοντολεύτερος στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Όταν είπα μου φίλου μου, Μονιάτη, ότι να μιλήσουμε μαζί, λαλί μου να του πεις ευχαριστώ, γιατί που έβαλε κόρτα από έλα, λαλί μου το 99, ήταν ο λόγος που είπα σχολείο την επόμενη μέρα, λαλί μου. Α, ήταν να πάει. Λαλί μου εξηγήσε το παιχνίδι, και όλη της μάνας μου, ω, είμαι άρρωστος, παίζουμε με καλά, να άσουμε, θα πω, να περιπέζουν μια πολλήστε, λαλί. Εν πω από πότε. Και λαλί μου, κάθετουν η μάνα μου μαζί. Ναι. Και παρακάλα μαζί μου να βάλει γκολ η Ομόνια. Α, τι το μου να κάνω. Παγκή καλύτερη. Μάλιστα. Ξεκίνησες όμως που την αλκή. Δεν τρως ψέντες σε ομάδα. Όχι, όχι. Ερμήν. Επειδή γράφονταν μέσα στο βιογραφικό στο Αντίς, έχει η αλκή του παραξενεύτηκα. Όχι, ξεκίνησα από τον Ερμή, μετά Ομόνια και Στεράρκη. Οκ. Και πώς, τι ηλικία είπες στην Ομόνια? 16 χρονών. 16. 16. Και έπαιζες. Αφού για να καταλάβεις στα 14 με ξεκίνησα να παίζω. Τι εννοείς? Δεν πήγαινα να παίζω. Παρακαλούσαμε να παίρνω και δεν πήγαινα. Παρακαλούσαμε να παίρνω και δεν πήγαινα. Πώς έπιερθηκε? Και μετά ήρθαν λαλά, δεν πήγαινα, πήγαινα, έπαιξε ένα χρόνο. Ένα χρόνο στους μικρούς, δηλαδή τα λεγόμενα τσικό που λαλούσαμε. Και μαζί σαν τσικό 15 χρόνια έπαιζε στο U19. Τον επόμενο χρόνο πήγα πρώτη ομάδα και μετά έγινε η μεταγραφή στην Ομόνια τον επόμενο χρόνο. Δεν έκαμπνες βήματα νομίζω, ποιούζες που τώρα στο άλλο λόγος φαίνεται. Δεν ήταν απλά βήματα. Ναι. Αφού για να καταλάβεις, όταν ήμουν στους μητσούς τέγια, που είναι 14 χρόνο, έπαιζα Σάββατο με τους Μητσούς, επίεννα το απόγευμα. Έπαιζα με τις 19 και την Κυριακή κάθομαι πάνω στον πάγκο με την πρώτη ομάδα. Δικαιούμαστε να τα κάνουμε ούλα. Τώρα παίζεις με, αν παίξεις με τους Μητσούς, απαγορεύονται πάντα. Όχι, μα το θέμα είναι μόνο. Τώρα αν παίξεις ένα παιχνίδι, θέλει και 4 εβδομάδες να παραφέρουμε τώρα. Είναι το πρόβλημα τούτο. Ναι. Να επαναφέρουμε, επίσης έπαιζαμε 3 παιχνίδια την εβδομάδα και... Δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Τίποτε, με γιατρούς είχαμε με τίποτε. Με πάγους, με φυσιοθεραπευτές. Όχι, αφού ο γιατρός μας, ας πούμε, ήταν ο γοντίατρος. Δεν καταλαβαίνει που... Έκαμε τα ούλα. Καταλάβαινε. Τώρα έχουν ποδίατρους, έχουν παιδίατρους, έχουν τα πάντα. Τα πάντα ο γιατρούς. Τρίνε, τι είναι τελική ανήπιες στην Ομόνια? Είμαι 16 χρονών, 16,5 χρονών. Το 96... Ότι είχαμε στην τεπούτο όμως, να νούνται είχαμε έναν τεπούτο επίσημο με πρόβλημα, αλλά να την κάνουμε λάθος. Με τη Γιουέντους ή είναι έτσι. Όχι, με τη Γιουέντους ήταν το 99. Ναι, το 99 ήδη ήμουν 3 χρόνια σχεδόν στην Ομόνια. Μάλιστα. Στο υποτίθεται το 99 ήδη ήμουν 3 χρόνια στην Ομόνια. Επίσης σε μια περίοδο περίεργη, με την έννοια ότι ήταν τότε η ανόρθωση στα καλά της και προσπαθούσε να πάρει τα σκύπτρα πίσω η Ομόνια. Ναι, μπράβο. Μπράβο, το περίοδο που πήγα ήταν, είχε ονόματα, τι να σου πω, ήταν ξουρπάς στην Ομόνια, γιατί μιλούμε ονόματα μεγάλα, γιατί έπρεπε 16 χρόνια να περάσεις που συμπληγάδες για να παραπέξεις να κάνεις, και όμως ας πούμε έπαιξα, γιατί
εξεκίνησα το παιχνίδι βασικός, έπαιξα. Δεν μπορώ να πούμε απίσωτη, ας πούμε. Εντάξει, ήταν τον καιρό που λαλείς εσύ η Ομόνια προσπαθούσε να βρει τα πόθηκια της να ξέρεις. Αλλά πάλι είσαι μεγάλος παίχτης. Ήταν, φαντάζομαι, ήταν όμως στα σχολείο το γεγονός ότι έπιεξες τους παίχτες δίπλα σου. Εννοείται. Μα ένας, όταν πάει στην τσίση είναι αρρώς, άμα δεν έχεις έτσι, τους παίχτες δίπλα σου, γιατί πού να παλεύξεις, γιατί να παλεύξεις, πού να παλεύξεις, θα καμνείς, γιατί βλέπουμε και τώρα τις ομάδες. Βλέπουμε και τις ομάδες τώρα, δεν έχεις παίχτες έμπειρους δίπλα σου, δεν μπορεί να παίξει ο νεαρός τώρα, πού να παίξει, να χαθεί. Είδαμε και παραδείγματα πολλά που έσυραν μόνο νεαρούς είναι τα αποτελέσματα είχαν και λίγο μόνο, ούτε μόνο έμπειρος πορνές, ούτε μόνο νεαρούς. Τα αποτελέσματα ήταν καλά με κανένα από τις περιπτώσεις. Καλό, καλό, έτσι. Και πώς έπιες την Ομόνια, ποιος έπιερε την αποφάση, ποιος σε μίλησε να πάεις. Εντάξει, όπως είπα, εγώ είμαι 16,5 χρόνων, 16 χρόνων πόσο ήμουν. Εντάξει, έπαιζα στην πρώτη ομάδα, ήταν, θυμούμε, ο Ερμής ήταν τρίτη κατηγορία, πρώτη ομάδα. Ήμουν πρώτος σκόρερ της τρίτης κατηγορίας. Ναι. Ήταν ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, δυνατόν των καιρών που ήταν οι τρίτες κατηγορίες, πολλά δυνατές. Ήταν να το πω τώρα ότι... Εντάξει, ερχούνταν και βλέπαμε, ερχούνταν και βλέπαμε, ας πούμε, έλεγα, συνέχεια ένα νεαρό που παίζει μες στον Ερμή. Α, πάμε να το δούμε, ερχούνταν και βλέπαμε. Εντάξει, είδαμε 4, 5, 6 παιχνίδια, είδαμε, εντάξει, έφτιαγαν και πρώτος σκόρερ εγώ και τον καιρό. Και εντάξει, και θα ξεχάσω ότι τον καιρό μπήκε και ανόρθωση μες στη μέση. Τον καιρό γίνω. Τη διεκδίκηση σου. Ναι, αλλά τελικά ήταν πολλά προχωρημένες, ήταν πολλά προχωρημένες οι συζητήσεις με την Ομόνια και στην Ομόνια. Αν εντάξει, τότε που μίλησα με άλλους παίχτες που ήταν τούτα, ήταν παραπάνω ο γνωστός του ανθρώπου και η κουβέντα παρά το ότι υπογράφα συμβόλαια, ας πούμε. Ναι, εντύχε, είναι όπως τώρα που κόντρα οι δικηγόρους, κόντρα τα συμβόλαια, κόντρα τα πράγματα. Παγιά ήταν ο λόγος, ήταν ο λόγος. Ήταν πιο σοβαρό και που τα νομικά συμβόλαια, τα συμβόλαια με τους νομικούς και όλα. Ήταν όπως το λαλείς, χωρίς συζήτηση. Έκαμε εντύπωση όμως, όπως είπαμε, σε εκείνο το παιχνίδι, επειδή έκαμε να βρει κάποιες συνεντεύξεις σου και μιλούσα για τον νεαρόν κοντολεύτερο που έβαλε τον κόρ της Γιουβέντους και το σε προσέξαν για τα καλά την τον καιρό. Εντάξει, να σου πω ένα πράγμα. Τον καιρό γίνω, ήταν που βάλα αυτό το κόλ της Γιουβέντους, είναι και πράγμα που ξεχανείς, να δεις τι έπαιζαν αντιπάλοι, ήταν να πεις, μα τούτοι αφού τώρα ακούει, να λύσεις τα ονόματα του και σηκώνεται η τρίχα σου. Μάλιστα, μόνο πως και ναι, και ήταν τον καιρό όμως που η Ομόνια δεν έπιε τίποτε καλά. Τι είναι. Μετά από τη χρονιά γίνει, θα ξεχάσω μετά που παίξαμε με τη Γιουβέντους και έβαλα δύο γκολ, πήγαμε να παίξαμε μετά από μια εβδομάδα και μέσα και μετά που ήρθαμε να παίξαμε πρώτο παιχνίδι με την ανόρθωση μέσα στο Σύριο. Μάλιστα. Και βάλε μας πέντε η ανόρθωση μέσα στο Σύριο. Γιατί και ξεκίνησε η χρονιά, δεν πήγαινε καλά η χρονιά γίνει. Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά και ξέρεις, ήταν φταία μαζούλα. Ναι, εντάξει. Η αρχή είναι το μίσο του παντρών, ξέρεις, το εντέρπι και χάζεις έτσι, πάνε όλα λάθος. Εντάξει, ήταν το χώρο. Ήταν το που ήταν και ανόρθωση πολλά δυνατή. Έπαιζε ο Μπίκου, έπαιζε ποιον να πιάνει και ποιον να φύγεις. Ναι. Έχουν ένα εσύ χαρακτηριστικό. Δεν ήξερα αν το εστερνίζεσαι εσύ. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, λαλή μου και ο φίλος μου πέτου είναι ο σόρτσερ της Ομόνιας, ο κοντολεύτερος. Εμπήκες... Εντάξει, θα σου πω ένα πράγμα. Τον το πράγμα, ρε φίλε, είναι και θέμα ούτε το φέρνεις μαζί σου, ούτε το... Γιατί ένα, ας πούμε, επίνοας και λέεις... Ας πούμε, ξέρεις, να βάλω το κόλ στο τελευταίο λεπτό.
Είναι το πράγμα να σου πω ένα πράγμα. Θέλει και τύχη, όμως να σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα που μας χαρακτήριζε και εμένα ειδικά ήταν ο Τσαμποκάς που έλειπαινε μέσα. Ήμουν παίχτης που δεν εφόρμουν να μπω, ας πούμε, να μπω να παίξω. Έτυχε και παίξα και μητσίς υποτίθεται σε ντέρπι. Έπαιξα, ας πούμε, όπως το είπες και εσύ, έπαιξα στο Μονία που έρμεσαι στο Μακάριον, είχε 25.000 κόσμων, έπαιξα με την Κυβέτσος 30.000 κόσμων. Άμα ξυφοηθήσουν τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις, και δηλαδή έφωασε, αν βάλεις έναν 20χρονο όπως ήσουν εσύ σε έναν παιχνίδι όπως ήταν το Μακάριον που κρέμουν να μπατέει για ουόσμο και ξέρω εγώ, θα τρέμουν τα πόθια. Να μπορείς να φύγει. Ας σου πω ένα πράγμα. Οι παγιοί και οι παίχτες, οι παγιοί, ας πούμε τον καιρό που παίζαμε εμείς στον καιρό, άκουγες το τάδιο όνομα και εμείς, ας πούμε, παίξα που πέρασε, ένας που χαρακτηριστικά παιχνίδια και με τα Μποέλ, και με την Ανώστοση, και με τον Απόλλωνα. Εντάξει, εκείνη τον καιρό ήταν από ελ, Ομόνια, Ανώστοση. Ναι, ήταν λίγο πιο πίσω, κατάλαβες. Ήμουν 20 χρονών, 19 χρονών, 18 χρονών, ας πούμε, 19 χρονών, και πήγαινα, ας πούμε, να παίξω, έρχεται ο προπονητής και λένε μου, ας πούμε, παίζεις βασικός 18 χρονών, να παίξω, ας πούμε, αντίπαλο με την Ανόρθωση ή μετά από ελ. Μα στην Ανόρθωση τον τελειώνει ήταν ο Δημήτρης Ιωάννου, ήταν η παίχτη. Κυρία. Ας πούμε, πολλές φορές σκέφτηκα, δεν είναι, Παναγία μου. Με καθαρίζεις. Ναι, είχα γίνει όμως γίνει το δόντιο και λάλλον, δεν ήμουν τύπος που έλεγαν κάτι, ας πούμε, λάλλον το, αλλά έμπαιρνα μέσα, είναι φοβούμουν, είχα το, ας πούμε, να βοηθώ. Αλλά, ήταν 25, σχεδόν 27 χρονών, έλεσα από 7 χρονών, ήμουν αν μπορώ, εντάξει, καταλάβες. Αλλά, λέω, σου είναι φοβούμουν να μπω μέσα να παίξω. Έκανα τη σκέψη, αλλά είναι φοβούμουν να παίξω. Έτσι είναι. Και είσαι στον τον έτσι, είσαι στον τζαμπουκάλα, έτσι, τον τρόπο που έμπαινες πάντα, μια αποφασιστικότητα. Ήταν πράγματα που σε χαρακτηρίζαν, νομίζω, γενικότερα. Εν τούτο που με βάλε πολλά μέσα. Γιατί είχα την τζαμπουκάλα, έμπαινα μέσα νεφό μου. Γιατί πολλές φορές ελάλλουν και από μέσα μου. Ας πούμε, έμπαινα στο Βούτα 2-2, ας πούμε, έμπαινα να βάλω κόου. Γιατί είχα... Ένιωθα το, εν το λαλούν, ένιωθα το που μέσα μου, να μπω να προσπαθήσω να βάλω κόμπου, δηλαδή, ένιωθα το. Είναι και ψυχολογικό. Δεν φοβούν να μπω μέσα, ας πούμε να μπω να φοηθώ μέσα, ας πούμε να μπω μέσα να φοηθώ. Και τότε, ας πούμε, έπαιζε 25.000 κόσμο, 20.000 κόσμο, πολλά χαρακτηριστικά να παίζεις με τόσο κόσμο. Μόνο και μόνο η σκέψη του να πανηγυρίζεις μπροστά, ειδία σου κούντιμα να... Φίλε, μόνο το αίσθημα που μπαίνεις μέσα. Εγώ έπαιξα, ας πούμε, έπαιξα μέσα στο ACP 25.000 κόσμο. Επίσης να παίξει μέσα στο Παπαδόπουλος, που είναι ένα κήπεδο που μπορεί να χωρίσει χωρητικότητα 7-8.000, αλλά όπως είναι, νομίζεις είναι 20 πουσί. Κατάλαβες. Και που τη μια λαλεί ο άλλος φοάται, αλλά ρε φίλε, χαίρεσαι να παίξεις. Χαίρεσαι. Εν απόλαυση είναι το πράγμα. Μια σου κίνητρο είναι ένας αντίπαλος. Με την... σαν τώρα, αφού βλέπουμε τα παιχνίδια τώρα, έπαιζε χθες τα πόλη με την Ανόρθωση. Λαλούσε, μα, δεν ήταν καλό παιχνίδι, άμα δεν έχει κόσμο να κάνει τον παίχτη να τον εθαρρύνει. Δηλαδή, θωρείς έναν παιχνίδι και θωρείς, ας πούμε, ότι θωροφιλικό είναι παιχνίδι. Είναι φιλικό που παίζει. Αφού μέσα από την απίστευτο που. Τούτη αίσθηση όσοι ήταν κοντά, και όσοι που έπαιξε, και εγώ που το έζησα που, σαν κομμάτι, όταν το έζησα με τον κόσμο, αφού έπαιρνε και εσύ έκανε τη δουλειά σου, που είσαι όταν τον κόσμο για μέ, πράγματα, από άλλους καιρό, ένιωσε ότι επήγαινε στο γραφείο. Ναι. Πρώτη φορή, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι αρκετό κόσμο, να σε ρίχνει, να μιλήσεις δύο παιχνίδι, να μπεις στην διαδικασία κλπ. Επήγαινε και πού ήταν τώρα, στα γήπεδο. Ήταν μια ρουτίνα, να πάεις. Τώρα είναι μια ρουτίνα, πάεις χωρίς κόσμο, χωρίς... Τι είναι να σου πω, Δεν υπάρχει κόσμο χωρίς κόσμο.
Μα δεν υπάρχει τελείως. Δηλαδή, και στο εξωτερικό τώρα που βλέπεις, ας πούμε, κάτσι να βλέπεις εγγλέζικο, ας πούμε, ισπανικό, να πούμε, ιταλικό. Αφού το ίδιο πράγμα είναι, και αφού θωρείς τα... προχτές έδειγνε τη Μίλαν, τα παιχνίδια έδειγνε, και βάλε ο Κούλο Ιμπραϊμοβίτς και πανηγύριζε με 11 παίχτες και χωρίς κόλου, χωρίς κόλου και έπισε έναν για τίποτε. Ακόμα και η Λίβερπουλ. Και ακόμα και η μάνα μου η Λίβερπουλ. Μες το Άνφιλ που ήταν έναν κάστρο και άλλαξαν τα πράγματα. Και τώρα βλέπεις την ότι... Κυρία, θα σε φέρω πίσω γιατί κύριε Αρχή είπανε μια φήμη. Είπα μου το, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, είπα μου το σκοτρούσε μόνο έτσι. Ότι στο Άσι πιο θα ήταν 2-2, τώρα πάνε να μπεις σαν αλλαγή. Εγύρισες και είπες του προς τον Μάγκο να μπω μέσα και να στο άλλο είπες τους. Να σου πω, να σε πάρω πίσω, να πάμε στο παιχνίδι μες στο Μακάριο. Μάλιστα. Επέζαμε Ομόνια από ελ, Ομόνια από ελ. Και στην προπόνηση την Παρασκευής, λαλό του Θκιαμαντή και ο Μιχαηλίδη μπροστά. Θκιαμαντή, ρε, να βάλω εγώ τον κόλ, γιατί εγώ ελάλουν το, αστιεύκαμε για μένα, έντος επονή το δούτο που την Παρασκευή. Να βάλω εγώ τον κόλ. Πάρ την Παναγία μαζί σου, γιατί είπαν το Θκιαμαντή και κράτη την Παναγία. Πάρ την Παναγία μαζί σου και αν δεν με βάλεις βασικό, να χάσουμε λαό του. Αλλά και ύστερα πιένα σου κάνω το χατήρι σε λαό του, που να με βάλεις και να βάλω κόλ. Και καθόμαστε στον πάστο μάγκο να τα ξεχάσω και λαλεί το θάσο Κυριακού. Άτε ρε τέγιο νεβάστε το Λευτέρι, λαλεί το 0-0 να παίξουμε όλα αόλα. Και την ώρα που βάλα το κόου, αφού να βάλει στη φάση και γυρίζω και γυρίζω το θεαμαντή, αφού κάνει την Παναγία του, την ώρα που πήγα να πω αλλαγή, θα κάνω πάστο τον λαλεί μου, άτε κρατώ την Παναγία και να πάνω μου. Γιατί ετούν τα πράγματα, ζήσαμε τα έτσι, πως είναι το δίδο. Έντονα. Και όταν πήγαινε στα ποέλ, ύστερα ο θεαμαντής, η ώρα που ήταν να μπω αλλαγή μέσα, λαλί μου, και πιστεύω να κάνεις ό,τι έκαμε μαζί μας που προπονητή στην Ομόνια, λαλί μου, που είπε. Θα δω το θεαμαντή μου, ακόμα θα μπω μέσα και θα σου βάλω το τσιλούι σου. Μόλις έμπηκα έτσι να μου σκέφτε τα βάλε. Και δείχνει το θεαμαντή η κάμερα που λαλί, είπε μου το πουστό και το είπε μου. Τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή πράγματα που δεν υπάρχουν ξανά έτσι πράγματα. Εν τούτο ήταν να σου πω ότι ήσουν σε μια περίοδο που έτσι εσύ είτε το θέλεις είτε όχι, είτε με την πίστη μου του Σαμπουκά, έγραψες κομμάτια της ιστορίας, όχι μόνο της Ομονέρτσου Κυπρέου, αλλά σφαιρούμε εδώ τις ιστορίες που έμεινε για μένα. Είτε, τρεις ιστορίες είναι να μείνουν για πάντα, αφού τώρα, ας πούμε, η Ιούες μου είναι μεγάλη. Ο ένας είναι 21 χρόνος, ο άλλος είναι 20 και ο άλλος 10. Ας ζήσεις. Κάθονται, ας πούμε, τώρα, και κάθονται τώρα και ας πούμε και θεωρούν τα και ξέρουν τέτοια θέλουν και γελούμε και ας πούμε κάνουμε τα τις ιστορίες, δεν έχει τώρα τις ιστορίες, δεν έχει... Όχι, βλέπω το και εγώ με παίχτες ότι έχουν ιστορίες συνεχόμενες να πούν που πλέον δεν υπάρχουν ούτε δεν εννοώ στον βαθμό που υπήρχαν πριν αλλά όχι τόσο σε συγκεκριμένα παιχνίδια, ας πούμε, χωρίς ο σεβασμός που είσαι εσύ προς έναν πρώην προμονητή, να είσαι καλή την ομάδα, και ρε, τι είπες του, τώρα αν πεις ένα, και ακούσουν ότι είπες έτσι πράγμα, πας το αστείο, εγώ το σεβασμό, μπορεί να το πούν και πάνω σου. Ναι, ναι, ας σου πω και κάτι, Σάβα μου. Παγιά η χερή, ξέρεις την ταλίστα, πηγαίναμε, οι φιλάθλοι, κάθονταν δίπλα ο ένας από τον άλλο, δίπλα. Τώρα μαζί, αλλάσαν μαζί, τώρα σύνταρο που λένε διάλογο ένας του άλλου, δίπλα. Δεν ξεχάνουμε τα τούτα. Κατάλαβες, ήταν διαφορετικά και εμείς με τους παίχτες μπορεί μες στο γήπεδο, ας πούμε, να μα πει μες στο γήπεδο, είμαι πολλά διαφορετική. Οι σχέσεις τώρα, ας πούμε, να δεις κάποιον παίχτη, φίλε, γενικά, πιο πάει και ήταν πολλά διαφορετικά. Τώρα μπήκαν παραπάνω ξένοι, διαφορετικό, πολλά το ποδοσφαιρό. Είναι όπως ήταν παλιά. Εγώ είμαι από τσίλους που θα λέω ναι μεν υπάρχει ο ρομαντισμός του Μαϊντζού αλλά μπορούσαν τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν παλιά να εσωματωθούν και στο χτίζουμε τώρα. Δεν σημαίνει, ούτε ότι πρέπει να τους τουλάχιστον αλλά ούτε ότι πρέπει να εξαφανίζουμε τα πάντα που υπήρχαν. Εννοείται ρε φίλε, η διαφορά για τα πάντα, για, πώς είναι τα πράγματα τώρα, τα παγιά, ας πούμε, που ήταν πιο παγιά,
είναι πολλά λίγα πράγματα μπορεί να βάλει στο άμεσο ποδόσφαιρο. Γιατί γενικά πολλά λίγα πράγματα βάλει. Γιατί να σου πω ένα πράγμα. Εντάξει, εξελίχθηκε το ποδόσφαιρο προς τα πάνω. Εμένα, αν με ρωτάς εμένα, εντάξει, εξελίχθηκε το ποδόσφαιρο προς τα πάνω, αλλά θα είναι επίπεδο, ρε φίλε. Θα είναι επίπεδο. Γιατί δεν φύγε πολλά. Είναι παγιά, εντάξει, μπορεί παγιά οι ομάδες. Οι ομάδες οι παγιά, φίλε, οι ας πω παίχτες, ας πούμε, που τώρα στα 45 χρονών, που αν ήταν τώρα, οι παραπάνω που παίζουν από τώρα ήταν να μην περνούσαν από το γήπεδο. Στα τώρα τους. Κατάλαβε, παίζαν πριν 20 χρόνια, 15 χρόνια με αυτά, και τώρα παίζουν, ήταν τόσο. Ποιο να σου πιάω παραδείγμα, να σου πιάω που, ας πούμε, Ράουφμαν, να σου πιάω Μιχαήλοβιτς, τον Βέσκο, οι παίχτες, τι να σου πω, και σπάει, τούτοι παίχτες του, θα σου πω και οι πρέους. Καϊάφα, ο Νίκος ο Νικολάου παίζει μες στη όρθωση. Ο τούτος του από ένα, δεν μπορώ να λέω. Ναι ρε φίλε, οι παίχτες που επέζα, γιατί να τους βάλεις τώρα και να μην σε έχουν παρέα. Το ποδόσφαιρο μας είναι τόσο χρόνο. Τούτοι που παίζαμε πριν 15 χρόνια, αφού παίζουμε τώρα που τους κάνουμε και παίζουμε. Μεταξύ μας για τον Μπουραλής, μια νέα στο Βεσκό, ήταν μια ημέρα έτσι πιο παλιά, μέσα στον χρόνια, όχι φέτος, πριν πιο χρονιά, στα μέσα τα όρθωση είχαμε να φάουλ, ολόκληρη χρονιά νομίζω είναι μάνα φάουλ. Τι ήταν ο Βεσκό να με πριν ακόμα έτσι και αυτό, λέω, έχουν παρέα εδώ. Μα δεν μπορεί να σπέχτη λέω το χάμι, ένα φάουλ ρε άλλο, ένα φάουλ σαν τα δικά σου, δεν θέλω δέκα πέρα του, ένα, κάνουν τις προβολές λέω. Δεν μπορούν να κάνουν μέσα. Απίπτυσα, εγώ δεν πήγαινε να μέσα. Φίλε, ο Βιάσκο, μιλούμε, φίλε, εν τούτο που σου λέω, φίλε, άλλοι πας τα παίχτες. Γιατί έφερνα τρεις ξένους τον Τερόντζινο και ήταν ο ένας καλύτερος που τον άλλο. Γιατί εσένες μου να τους σωρείς. Γιατί τώρα να πιστέψω ότι μέσα στις ομάδες που παίζουν τώρα μπορεί να πεις ότι είσαι καλύτερο δεν κάνει Βιάσκο. Δηλαδή στα πάνω του Βέσκου είσαι καλύτερο δεκάρι. Το φέτος τώρα να πιάμε οποιοδήποτε δεκάρι, οποιασδήποτε ομάδα δεν υπάρχει. Καταλάβεις να μου θέλω να σου πω. Επιθετικό σαν το Ράφμα. Ή ας πούμε είναι επιθετικό, φίλε, σέτερφο. Γιατί σέτερφο μπορεί να βρεις σαν το Ράφμα. Γιατί τώρα, εντάξει, να σου πω πράγμα. Αν και εμένα, να σου πω το πω, εμένα τόσο της ανόρθωσης. Χαίρομαι να φορώ το θέλω έτσι παίχτη. Είναι τρομερός. Επειδή ευχηθούμε να πετυχαίνουμε καλούς επιθετικούς στην Κύπρο, να μάθεις πάντα ευχαριστάς παραπάνω ο επιθετικός που έχουν τίποτα άλλον παίχτη. Ναι, ναι, γιατί πάντα, εντάξει, ήρθα σε τέτοιο ονόματα μεγάλα και είναι έντυσαν την μάπα. Γιατί Είναι ψηλός, δυνατός, ξέρω βάλε κορμί του. Έχει τα πάντα, τι να σου πω. Να σου κάνω τώρα τη ερώτηση μια τσανεφέρστο. Θεωρείς ότι αν γίνος ο παίχτης ήταν στην Ομόνια, θα ήταν τώρα η Ομόνια πολλά πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Να σου το πω διαφορετικά. Με τις ευκαιρίες που βρίσκει η Ομόνια, που βρίσκει, εντάξει, να σου πω ένα πράγμα τώρα. Η Ομόνια αυτή τη στιγμή παίζει ένα ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Επιβλητικό. Φάνηκε ότι. Δηλαδή είναι μια σταθερή ομάδα. Παίζει ένα ποδόσφαιρο, ας πούμε. Που μπορεί, γιατί σαν έχετε με παραλίπνη, η Ομόνια μπορούσε να ήταν και 3-0 χρόνια να μην καταλαβεί κανένα τίποτε. Δηλαδή, αν ήταν ας πούμε, ο στυλ που παίζει ο Κλειβιτά στην Ομόνια. Ήταν πολλά διαφορετικά. Είχε να έχει άλλο 10-12 γκολ η Ομόνια. Είχε να έχει άλλο 10-12 γκολ. Δηλαδή τα παιχνίδια που έχασαμε εδώ σαν παραλίμνη Ολυμπιακό, δεν είχε να τα κερδίσει. Δεν είχαν η Ομόνια από τα πράγματα. Ήταν παιχνίδια στο οποίο δημιούργησε φάσεις. Αλλά έβαλε γκολ. Δημιούργησε. Εντάξει ρε φίλε, ο Ντούριτς ήταν στην όρθωση, έφυγε με όρθωση, είστε στην Ομόνια. Ένας επιθετικός που έδειξε ακόμα ότι δεν προσφέρει τίποτε. Μπορεί να άλλη δουλειά του, μπορεί να του φτιάξει το παιχνίδι που παίζει η Ομόνια και. Εντάξει. Τώρα υποτίθεται ενώ το πιάνουν το τσέπο η Ομόνια που. Εντάξει, έδειξε χθες 4-5 φορές που είναι την μάπα. Έχει το. Γιατί ένα
από αυτή η πλάγια να βέξει, να σπάσει μάπα, δηλαδή το έβαλε και κόλλα, ας πούμε, μπορεί να το έχει ψυχολογία διαφορετικά. Εντάξει, φαίνεται ανέτοιμος όμως. Ναι. Φαίνεται ανέτοιμος. Εντάξει, θέλει δουλειά, αλλά εντάξει, έχει πολύ μακρύ δρόμο ακόμα για να ετοιμαστεί. Σίγουρα. Είσαι ένας άνθρωπος που εδώ είναι μες φωτογραφίες, που είσαι, είσαι πιένε και γήπεδο. Είσαι κοντά στην ομάδα και μιλάς και πόσο κοντά της είσαι και δίπλα και τον δρόμο που μιλάς, ας πούμε. Εντάξει. Φίλε, να σου πω ένα πράγμα. Σαν οι γιούες μου περάσαν από τις ακαδημίες της Ομονίας. Γιατί ήμουν πάντα και που φιάσπιον από την Ομονία, ήμουν πάντα, ας πούμε, πιένα στην Ομονία, ναι, κάμα στην Ομονία. Οι γιούες μου μεγάλοι περάσαν από την Ομονία. Εντάξει, τώρα ας πούμε, σαν τώρα στην Ομόνια, μπες δύο αφότεχνος μου. Ο Χαραλάμπος, ο Χαραλάμπος, είναι αφότεχνος μου. Που έπαιξε και συμμετοχή στην πρώην ομάδα. Έπαιξε πιο παιχνίδια, μπράβο. Ναι, έπαιξε πιο παιχνίδια, εντάξει, τώρα ο Μητσής έμπαιζε λόγω του ότι πέρασε μια αρρώσκια τελευταία, δόξα σου ότι είναι καλά, και τώρα επανέρχεται ο Μητσής. Εντάξει, αλλά εντάξει, βλέπεις, ας πούμε, ότι έχουμε ακόμα επαφές τώρα που ας πούμε εντάξει, εγώ από την Ομόνια δεν πιο θεία ποτέ μου, ας πούμε. Εγώ είμαι φίλα, μπορεί να έπαιξα ως προς την Ομόνια, αλλά τα μένα η Ομόνια, είμαι φίλαθρος, είναι το δεύτερο μας σπίτι. Τούν την ομάδα που έζησα, εν 8 χρόνια σχεδόν, 8 χρόνια που ήμουν στην Ομόνια, πολλά διαφορετικό, γιατί είναι και μέσα σου. Τι δεν μπορεί να περιγράψεις κάτι. Τι, πότε, αντιλεπτικό που λέει, λέει, το έτσι ήταν, πότε ήταν η φάση που εντάξει, εγώ έπαιζε, μπορεί να σου μητρή και να μην το καταλαβαίνεις στην αρχή και θέλει να παίξεις, πότε είπες, οκ, εγώ ανήκω να μην είμαι, να μην έχει. Εντάξει, να σου πω ένα πράγμα. Η οικογένειά μου είναι όλοι ομονιάτες. Γιατί, εγώ για να καταλάβεις, ήμουν 7 χρονών, 8 χρονών, που έπιανε με, ας πούμε, ο θείος μου που έχανε μάπαν και ξεκινήσαμε να πάμε να δούμε μάπαν στην ομάδα στο Μακάρι. Ναι. Γιατί ήταν που γίνονται, ας πούμε, που εγώ πορώθηκα, ας πούμε, με την Ομόνια. Εντάξει, και πορώθηκα, έτυχε, ας πούμε, και στο μέλλον έπαιξα το μάπαν και πήγα στην Ομόνια. Δηλαδή, πήγαινε το και μείνε. Γιατί έγινε, ας πούμε, οι ίδιες μου, εντάξει, με την Ομόνια, νουλα τα πάντα. Λάδος σου επιπέτει και ο αφότεχνος μου, ας πούμε, τώρα, που είναι παραπάνω από το τούτο. Εντάξει. Ας πω ένα πράγμα όμως, δεν σημαίνει ότι ας πούμε είμαστε με την ΕΟ, κάθομαι και βλέπω ποδόσφαιρο, βλέπω όλες τις ομάδες, δεν ξέρω που είναι το ζώνο, αλλά είπα σου, οι φίλοι μου παραπάνω εμένα είναι ορθοσιάτες από ελίστες όλοι. Και κάνουμε ας πούμε τον καιρό που έπρεπε την καλά η Ομόνια, έκλειναν τον τηλέφωνο να είναι κάνουν. Περιμένσαμε. Γιατί τώρα που τους κάνουμε εγώ, να επανέλθουμε, να κάνουμε. Και ας πούμε πολλές φορές που έρχονται σαν την παράδεση λάθη, ας πούμε, λέω σου, οι παραπάνω φίλοι με εμένα ορθοσιά έτσι από ελίστες. Παραπάνω φίλοι μου, ας πούμε, ας κρύφουμε, δεν και χωρίζει τίποτε, είναι μάπα μες στη μέση, είναι οκ, ο τσαμίρο, φίλε. Και εποχές είναι παραπάνω, πάθω και μες το ίδιο τέκτος γήπεδο, ας πούμε, και στο δίδος είναι τούτα που είναι σκληρό, δηλαδή, και εσύ ο σεβασμός, η εκτίμηση. Ο σεβασμός, φίλε, έτσι, είναι τούτο, ρε φίλε, που μιλείς. Και είναι τούτο πράγμα, θα φύγει ποτέ που το ποδόσφαιρο. Εν τούτο που μείνεις και σε βάθμο, ρε φίλε, τα πάντα. Εγώ δεν τα που έχω να χωρίσω μένα να περλίστα μια ορθοσία. Όσο έπαιζα μάθω, ας πούμε, στην Ομόνια, να χωρίσω κάτι μαζί του. Φίλε, λέω σου, αφού είναι παραπάνω φίλοι με Ομόνια, απελίστα τα ορθοσία. Και μας σκέφτουμε να κάνουμε τον πασαμά μας πολλές φορές, διάμε και φάμε μαζί, γελάσαμε, επιρρέξαμε. Ποιαμε όμως, πού ήταν να μείνουν. Ίσως και λόγω του ότι ήσασταν για χρόνια μαζί. Κυπρέου ξέρει για πολλά χρόνια, όσο εσύ 8 χρόνια στην Ομόνια, αν είσαι άλλο μες τα πέντε, επέζεται ας πούμε μαζί σε πέντε χρόνια να μπρέξετε και 20 μάτια ας πούμε. Ενώ τώρα το γεγονός ότι κάθε χρόνο πάει ο ένας παίχτης που είναι μια ομάδα αν εξωτερικό φεύγει, εν προλαβαίνουν ούτε να χτυπτούσει η σχέση μεταξύ των παίχτων. Ναι, έτσι είναι, έτσι όπως το αναλύσετε. Ούτως αλλιώς και παλιά που υπήρχε ένας πέντε τώρα παλέμαχοι και λοιπά, στο μέλλον ένα ποιος είναι παλέμαχος, ποιάς ομάδας είναι ποιος. Ενώ αφού είναι τους οι παίχτες που παίζουν. Όχι ρε φίλε, γιατί εν τούτον που τους ελάλλουν και εγώ με την εθνική. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι και η εθνική και αυτό που ποτέ δεν θα πάει μπροστά. Φίλε, αφού δεν θα υπάρχουν. Εμένα προχτές έθιεβα ένα πράγμα που είπα είναι ότι
οι προπονητές δηλαδή αποφασίσαν να γίνει 14 ομάδες. Και μετά ούτε λάλλον που μέσα με εγώ καλά 14 ομάδες, ναι. Ας πούμε και λάλλον οι προπονητές, ας πούμε η δικαιολογία είναι μια που είπα, ας πούμε ότι ας πούμε, παίζουν παραπάνω Κυπρέοι. Εντάξει, εγώ να το πω ότι παίζουν παραπάνω Κυπρέοι. Αλλά αύριο που να γίνουν 14 ομάδες και να έρθει το καλοκαίρι, ποιος που είναι τους προπονητές που ας πούμε να γυρέψουν Κυπρέους. Αφού βλέπω, αφού γυρεύουν, φέρνουν 7 από τη ξένους και φέρνουν και 2-3 Κυπρέους και σωματώνουν. Αντί στους αριθμούς. Κατάλαβες τους αριθμούς των ομάδων που λαμβάνουν. Κατάλαβες το σκεπτικό με εμένα. Φίλε, δεν θέμα 14 ομάδες είναι το μοντό. Το θέμα είναι να είναι ο Κυπρέος. Εγώ να σου πω ένα πράγμα. Αν έβρεις, θα μου μιλήσω για Κυπρέους που ας πούμε αυτή τη στιγμή έμπαιζε 18 χρονών, 17 μέσα στις ομάδες τους και είναι ταλέντα. Γιατί αν εξαιρέσεις 4-5 Κυπρέους που παίζουν τώρα. Τζονής, Πίτας, ποιος άλλος. Ο Αρτήματας, ο Αρτήματας. Γιατί τούτοι 4-5-6 είναι και άλλους μητσούς αυτή τη στιγμή που παίζουν στις ομάδες τους. Ειδικά να δείτε τις κλήσεις των εθνικών ομάδων, ας πούμε, πιο πολύ μπορεί να παίζουν. Κατάλαβε με. Αν δεν παίζουν μες στις ομάδες τους, πώς μπορεί να πάνε να με βάλει σε μένα να παίξω σε παιχνίδι της εθνικής επίσης. Πού να παίξω, δεν μπορώ να κάνω. Τι να κάνω. Γιατί γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ δύσκολο με τους Κυπρέους. Πολλά δύσκολο. Απογοητεύονται. Μα αν που τα 18 στα 21 σου έπαιξε μια φουλ σεζόν οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Δηλαδή να είναι παίχτης στα 27 σου. Όπως παγιά που λαλούσαμε 30 χρόνια ταλέντο, είναι τι λέξη μου πάει. Εγώ έτσι λαλούσαμε παγιά. Έτσι λαλούσαμε παγιά. Αν δεν κάνεις φουλ σεζόν. Έτσι με, αν δεν κάνεις φουλ σεζόν. Δηλαδή και ας πω ένα πράγμα, εγώ βλέπω ας πούμε, βλέπω τον Απόντρο, να με μπείτε. Εντάξει, ένας μεγάλος σε ηλικία. Πώς ένας προσφυγητής που παίζει σε μια ομάδα που διεκδικά πρωτάθλημα, έβαλε 10 γκολ, γιατί πλέον δεν υπολογίζεται μα, να τον βάλω σε ρεζέρβα. Είναι παίκτης βασικός πλέον. Είναι ένα παίκτης βασικός πλέον. Μα τι βλέπεις τον, έχει ένα τσαμποκάν, έχει ένα μπούντο τούτο, γιατί... Κατάλαβες με να πω σημαίνω, έχει άλλους νεαρούς, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει άλλους νεαρούς σε άλλες ομάδες. Ενώ μητσίς τώρα, ας πούμε, στο Αβουέλ του Σατσάς. Ναι, ναι. Έδειξε το εμπιστοσύνη, ρε φίλε, ο Μουσαϊδίδης, έχει τρία παιχνίκια, ο μητσίς έβαλαν και εγώ, πάει καλά, γιατί τώρα πανεβαίνει τα ΠΟΕ. Σταδιακά πανεβαίνει, γιατί δεν υπήρχε, ήταν ρέννη. Το απολύμιο μου σαν κύριε. Έβαλε το Μιτσί μέσα, αρφήνει και βλέπεις τότε και Μιτσίς. Καλός παίκτης. Μωρά, εμάς ο άλλος ο μικρός, ο άλλος ο Μιτσίς ο Λοΐζδε. Φαίνεται ο παίκτης κίνος, προσγειωμένα ούλοι. Και πιο παγιά που σου λέω, έπαιξε το φώτο μου χαρά να μπούς. Δείξαν ότι η Μιτσί κίνει ότι αν κάνω φουλ σε ζωμή ομάδα, έναν πολλά διαφορετικά, έναν επίπεδο, επίπεδο, να μπορέσει ο προγνωστής εθνικής να πει ναι, παίζουν τρεις παίκτες, πρέπει τρεις πολλά. Όχι, είπα τότε σε μια άλλη συνέντευξη μου πριν κανένα δύο μήνες. Λέω τους όχι να πιάνουν ένα χαρτί τη λίστα των ομάδων και να ρούσει εσύ πέντε Κυπρέους να καλέσουν τον τόντο τόντο και πάνε καταλάβες. Πρέπει να παίζουν στις ομάδες τους για να τους κάνεις. Δεν ξέρω να πάμε έξι. Βασικά μου νιώθουν και εσύ άλλες. Παίζουν φουλ και το πρόβλημα ξεκινάει από τους πιο νεαρές εθνικές που θέλεις να μιλήσεις για το πρόβλημα της εθνικής, να πάει στη U21 οποιασδήποτε εθνικής, να μην βρεις, όχι πέντε, έναν παίχτη να μην βρεις που παίζει στην εθνική ελπίδα, που παίζει στην ομάδα του. Στη χώρα μου, έτσι, έτσι. Μα εμάς ξέρεις, οι U21 ξέρεις ποιοι παίζουν. Παίζουν οι παίχτες που παίζουν U19 στις ομάδες τους. Να, έτσι. Είμαι εκεί που παίζουν τα ρόστερ, αλλά δεν παίζουν. Ναι, καταλάβει, είμαι σαν ούτε και μα οι άλλες, οι 21 των άλλων των ομάδων, μπορούν να παίζουν και Γαλλία και Ισπανία και το τρίτο. Τι διαφορά μια μου λέει. Τον τρίτο χρόνο. Καταλάβεις,
Υπάρχει, θεωρώ, και ένας τρόπος για να μπορέσεις να βοηθήσεις τους Κυπρέους, γιατί διαρωτούνται πολλοί τι χρειάζεται να κάνει και να λένε ότι μιλούμε, υπάρχουν οι λύσεις, όπως είναι να είπες και ο Μπίτταν, όπως είναι και ο Ναϊφής, οι οποίοι πέρανταν εκεί, ο ένας πόνα πόλου, ο ένας πόνα πόλου, στην Αρκίν, και όλος την Ενωσή, και παίξα φουρ σεζόν. Και έτσι τώρα ο Σατσάρτς και ο Ρίτζον Ζωρίς, αν δεν παίξει ένας παίχτης νεαρός, ξέρεις το έτσι, εσύ, σε μια ομάδα full season, δεν μπορεί να διορθώσει τις αδυναμίες. Δεν μπορεί να διορθώνει που τις προπονήσεις. Οι προπονήσεις δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι. Φίλε, ας σου το πω διαφορετικά, Σάβα. Εάν αυτή τη στιγμή το ΑΠΟΕΛ, πριν τέσσερα παιχνίδια, όπως είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, είμαστε το χειρότερο ενδομάδο του πρωταθλήματος. Σωστός. Πριν 5-6 παιχνίδια, ανέβαλε το Σατσάν και Πετζέ, τι είχε να λάβουμε τώρα. Δεν θα ξαναπαίξει με Απανομίτσης. Εκατάλαβες την ομάδα. Ενώ άλλαξε προπονητή, έκαναν ένα δυο παιχνίδι και αφορήσουν ότι είναι καλή, έβαλαν τον Μιτσί μέσα, με κάποιους παίχτες πανεβήκαν και έδινε για την ομάδα. Ενώ όπως να λέμε, ας πούμε, η Ομόνια. Αν η Ομόνια πριν τρία χρόνια που όποιος έθελε να πάει να κερδίσει την Ομόνια, πήγαινε και κέρδισε την. Επέζαν τούτη Μιτσί που βάλε τώρα, που βάλε μέσα ο προπονητής. Πού ήταν να βάσει. Τώρα ήταν να παίζει δύο ένα τρίτη κάτι, ώρα να παρετήσει το άλλο, έτσι ήταν. Ενώ μπήκαν με παίχτες ολοκληρωμένους, δίπλα τους και παίξαν. Έτσι είναι. Και ο σωστός χρόνος που είναι να βάλεις τους παίχτες για να αγωνιστούσει. Θέλω από έπιαμε τον Τζένα ξανάρθουμε πίσω, να πάμε ξανά έτσι μια βότα μπαλή στο παρελθόν. Και στο, αφού έπιαμε και τον κόπ που πήγαινε για μέ, έβαλε και έναν κόρτσο στην ασπίδα, το 2003, δεν έκαμε λάθος πάλι, πήραν τον νικητήριο. Έναν μηδέν με τον Απόλλωνα, ναι. Μάλιστα, δηλαδή σημαδιακά τέρματα που έφεραν και τίτλους. Ναι. Το καθένα. Ήταν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, τα ΠΟΕΛ. Εντάξει, εντύπωση είναι ο παίκτης που βάλα κάτω τον κόλ. Κατάλαβες. Όχι, αλλά βάλε σημαντικά και σημαντικά τέρματα. Ναι, μπράβο, ναι. Εντάξει, είχαμε άλλο και βάλε 40 το χρόνο, δεν χρειάζομαστε. Μάλιστα, έκανε το χρόνο, εμείς που είπαμε. Πώς ήταν το θέλει να πεις το πράγμα μαζί να ζει με τον Ράφμα που μιλούμε για παίχτες ξένους οι οποίοι... Φίλε, ας σου πω χαρακτηριστικά. Έξερες ότι ήταν να σκοράρεις. Σημαντικό. Έξερες ότι ήταν να σκοράρεις. Δηλαδή στο σειρότερο, δηλαδή πρέπει να τι για χάγια η ομάδα για να μένει σκοράρι. Έξερες ότι ήταν να σκοράρεις. Δηλαδή, και είχαμε και μια ελευθερία μες στο παιχνίδι μας. Γιατί μες στο παιχνίδι μας είχαμε μια ελευθερία με πέντε επιθετικοί, ας πούμε. Βέσκο, εγώ, Ράουφμαν, ευκένε ο Καϊάφας, γιατί... Αριστερά, να πάνω μακάρις. Γιατί είχαμε μια ελευθερία που τη μέση και μπροστά κάναμε ό,τι θέλαμε. Γιατί, ας πούμε, τα παραπάνω παιχνίδια εγώ, δεν παίζα επιθετικός. Ο Ράουφμαν έπαιζα πίσω, έπαιζα πλάγια δεξιά. Γιατί, έξερες ότι έσκασε η μάπα, πήρες την μάπα μέσα στην περιοχή, είναι 95% κόρ. Άρα η αμυντική σας είχαν την πιο εύκολη δουλειά. Απίστευτα πράγματα. Μα μιλούμε τώρα, έκαμε σε φράνο ο Μιχαήλος και μισόν κόρ. Ήταν ο Καϊάφας, ήταν ο Θεοδότου, ο Γιώργος ο Θεοδότου, ήταν μπακ και ενώ ήταν πουλαλή, κουπέντα πιο μπροστά από μας. Ήταν ο Νικόλας ο Ιωδικίου, που ακόμα, για να καταλάβεις, ακόμα βουρά. Ακόμα βουρά. Καταλάβεις, ήταν άλλη γερή, αλλά ήταν πολλά επιθετική ομάδα, γιατί έξερες ότι έξερες να βάλεις γκολ, ένιξε. Είπες και για τον Βέσκο, όταν μίλησα λίγο μαζί του, έρωτησα τον πάλι για το κεφάλαιο Ράφμα, αλλά λέει μου, δεν του έκανα τίποτα, ξέρω ότι απλά πριν ευσύρω στον καιρό χρόνο και ζήτησα να ξέρει να μου είναι γκάμ. Ξέρει να μου είναι γκάμ, γιατί εφεύκε. Το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό ήταν με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο κουτί της περιοχής μπορούσε να σκοράρει. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι απίστευτα πράγματα. Ήταν απίστευτο ότι με κεφαλιά, γλίωρο, τεχνικό, με έρχεται μπροστά. Δηλαδή, ποιος επιθετικός μπορεί να συγκριθεί μαζί του που τότε που έφυγε στην Ομόνια.
Μα στις Ομόνια ξα ζει σε άλλες ομάδες. Ας πούμε τις Ομόνια και μετά από τις υπόλοιπες. Φίλε, αυτή τη στιγμή που τον τερόν που φιέν, δεν ξανά ήρθε στην Ομόνια έτσι επιχειρητικός και εγώ πιστεύω που έφαξε να έρθει. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο, δεν ξανά ήρθε ακόμα. Με τα χαρακτηριστικά του η διάρκεια. Με τα χαρακτηριστικά του, δεν είδα κανέναν ακόμα. Το λέω σου, ο Κλειβιτά είναι πολλά καλός παίκτης. Είναι πιο αργός. Φίλε, ο Ράουφα μέσα στην περιοχή, γιατί τι να σου πω, ήταν απίστευτο. Θωρίστα μέσα στο... Βλέπεις τα μέσα στον Θωρίστο Ιμπραήμοβιτς και λαλείς, δεν θέλω να βάλει, έτσι στυλ. Έτσι στυλ. Έτσι στυλ. Χαίρεσου να σου πω να βρεις. Έχω μπαρεζί, μέρα. Θα ξέρω έναν παιχνί που παίξαμε με το Ομόνια Ανόρθωση. Μέσα στο Γασιπί, όποιος σε κέρδιζε, γιατί αν μας κέρδιζε μια ανόρθωση ισοβάθμουσαμε μαζί της και ήταν πιο πρωτεύτερη, αν την εδέραμε εμείς, εμένεις και μας έναν παιχνί και πιάνε το πράγμα. Μάλιστα. Βίλε, κάμναμε ζέστα μέσα στο έξω το γήπεδο, του Γασιπί, και ευκήκαμε έξω μέσα στο γήπεδο και λέμε μας, ο Ράουφμαν, με φοβάστε, σήμερα να κερδίσουμε. Κι αν εγώ την ομάδα πάνω μου, φύγε, μπήκαμε μέσα 10 λεπτά, έδερναμε 2-0, με 2 γκολ δικά του. Φίλε, είχε γίνει το θράδο, απίστευτα πράγματα. Έδερε τους μόνος, τι να μου. Έδερε τους μόνος του, ρε φίλε, αλλά λέω σου, άμα έχεις πίσω σου, Μιχαήλο, ρε φίλε. Λέω, Μιχαήλο, τι να σου πω, ρε φίλε. Είχε κάθετη, είχε τρίπλα, είχε πουλαλή κουέντα, έναν 50, είχε κεφαγιά. Κατάλαβες με την αμπεράτη που είναι. Τα πάντα, χαίρεσουν με τα... Σκέφτομαι τώρα τα βίντεο που θωρώ, ότι υπήρχαν μέσα στην Ομόνια, μαζί και μέσα ένα λέξιο, και πάνω του κύριου Θεοδότου, ότι υπήρχαν παίχτες μπακ, με μπαγιά. Δεν μπορεί να κάνεις φάουλ της Ομόνιας, δεν μπορεί να κάνεις φάουλ που κόρνερ, που κάθε, δηλαδή ο τρόπος ανάπτυξης παιχνιδιού. Και ξέρεις ποια είναι η διαφορά και το ότι παίζαμε τόσο επιθετικά. Είχες μέσα στο κέντρο, φίλε, το Χάρη τον Νικολάου. Ο Χάρης τον Νικολάου, ένα τέμος μου. Εβούραν τους παίχτες τους αντιπάλους σε μαρκάρις και τους μαρκάρις και μας. Τόση πόντι ήταν μέσα στον γήπεδο. Ένιωθες και εσύ ουρκάν πίσω, αλλά είσαι και εσύ μπροστά. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν πόσο έδεσαι η ομάδα Τζίνι την πενταετία. Έδεσαι πολλά η ομάδα. Και πόσο απολαμβάνατε όλοι να παίζετε κάθε παιχνίδι. Φίλε, αφού καθυστερούσαμε εμείς να έρθει το παιχνίδι και ένα 20.000 κόσμο να παίζω. Συγκαλύτερο, μπράβο. Γιατί το αίσθημα, δεν θέλεις τίποτα άλλο να νιώσεις. Γιατί δεν θέλεις κάτι άλλο αίσθημα να νιώσεις. Αν νιώσεις κίνητο 20.000, γιατί ας σου φωνάζουν, αν πούνε και ο νέο παιχνίδι να σαν καγκιάζουν, αφού είναι τούτα που μείνεις, δεν μείνεις και τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Μαζί με την ευθύνη σου, μηνίσκουν τη μνήμη σου, είτε υπάρχει βίντεο, είτε δεν υπάρχει. Είτε υπάρχει. Μπράβο. Όπως το είπες. Και που τους προπονητές, έβαζε σε διάφορες συνεντεύξεις, ίσως έτσι ψηλά σε εκτίμηση σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε και εσείς αν παίχτε και τον Χάουαρτ. Φίλε, ο Χάουαρτ ήταν ο προπονητής που ήρθε, άλλαξε το σύστημα, γιατί έπαιζαμε 3-5-2 με Λίμπερ. Μάλιστα. Ήρθε ο Άρη Χάν που φύγε από τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Και ήταν να φύγει ο Άρη Χάν να πάει σε μια ομάδα στο εξωτερικό και λέει του θα σας φέρω προπονητή. Και έφερε τον Χάουαρ. Και ήρθε ο Χάουαρ και λέει μας θα παίζουμε 4-4-2. Γιατί θα παίζουμε πίσω φλάτ. Και έμαθε μας το σύστημα. Και όταν ήρθε ο Χάουαρ, δεν έπαιζα εγώ. Το πρώτο παιχνίδι που ήρθε, δεν με βάλε. Και ένα παιχνίδι θα αξιάζουμε την αόρθωση μέσα στον Παπαδόπουλος. Που διακόπηκε. Και ήρθε μέσα στο δωμάτιο μου, έβαλε κάθε μου και λέει μου, σήμερα ξεκινάς. Εγώ λέει μου σήμερα, έπαιρνα μας 7 βαθμούς για όρθωση. Σήμερα θα παίξω όλα, θα παίξω με 5 επιθετικούς. Θα πάω να κερδίσω παιχνίδι. Ναι. Και λέει μου ξεκινάς. Α, δεν έχει πρόβλημα. Και που γίνει το παιχνίδι, ένα ξαναφτιά από την ομάδα. Τι νοήθα. Όμως είναι και μια προσέγγιση διαφορετική. Ένας προπονητής άρεσκε του. Γιατί το επιθετικό μου ασφαιρό άρεσκε να μιλάμε με τους παίχτες. Εντάξει,
ήταν πολύ καλός προπονητής. Εντάξει, με τον Αντρέα τον Μιχαηλίδη εκτίμηση όσα χρόνια ήταν περάσουν μέχρι ως τώρα μιλούμε και με τον Γιαή. Ο Άρσοφ, ο Μακαρίτης, ο Άρσοφ που ήταν σε μεγάλη ηλικία, αλλά έζησα τον ένα χρόνο που ήρθε μετά ας πούμε σε εκτίμηση, εντάξει, δεν το ξέχασα κανένα, ναι. Ήταν ωραίο ότι τότε, ίσως σε σχέση με τώρα, έρχονταν προπονητές με καινούργιες φιλοσοφίες και σωματώνονται με τη δημά. Φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή να μπορεί. Εμάθαμε ένα σύστημα, την παίζουμε 4-2-3-1. Το 99% των ομάδων... Ή 3-5-2. 4-2-3-1-3-5-2. Να σου πω ένα πράγμα, εγώ δεν κατάλαβα τα. Τι με προπονητής, δεν κατάλαβα τα. Αλλά έρχομαι και λαλώσει εγώ. 4-2-3-3-5-2. Δηλαδή, είναι μόνο να σου πω. Το 4-2-3-1, ας πούμε, δηλαδή, τι διαφορά είχε με ένα σύστημα που πέσαμε εμείς τον Τζερόντζιν. Καμία. Ναι, όχι. Στο τέλος της ημέρας, ίσως και να βολεύει παραπάνω τον του, γιατί σου είπαμε πολλές φορές να αλλάσουν τόσες πολλές φορές που σχετικόν το 4-2-3-1, αλλά πρέπει να έχεις τους παίκτες να σε βοηθήσουν να... Όχι, να πρέπει να έχεις κατάλληλους παίκτες, δηλαδή αν παίζω 4-2-3-1 και αν έχω τους κατάλληλους παίκτες να παίξω, πώς να παίξω. Επειδή είναι το σύστημα που βολεύει. Σαν όπως η Σαϊδίδη δηλαδή λέει τώρα, πει τώρα το αγαπημένο του σύστημα είναι να παίζει 3-4-3. Προσπαθεί να βρει παίκτες να παίξει 3-4-3. Γιατί, καταλάβεις, δεν τους έχει να το παίξει. Παίζει 4-3-1. Ως που να βρει, με τα μεταγραφές που να κάνει. Από τι αναγκάζουσε και παίχτη να επιλέξει το σύστημα. Πες μου. Αναγκάζουσε παίχτη να προσαρμόσει ένα σύστημα βάσει το δικό του. Ένα σύστημα. Ένα σύστημα αναγκάζουσε παίχτης. Δεν μπορείς εσύ να τους αναγκάζεις χωρίς να έχουν τις δυνατότητες να παίξουν το σύστημα. Γιατί, πόσες φορές που είναι εμένα να με... Εγώ, ας πούμε, παίζω winger και θέλω να παίξω ένα σύστημα που πρέπει να σε κάνω έτσι. Αν δεν είναι χαρακτηριστικά μου να παίξω, είναι να με βάλεις και με βγάλεις. Να με βάλεις και με βγάλεις, έτσι είσαι η άλλη. Και τώρα, βλέποντας το πρωτάθλημα να εξελίσσεται, νομίζω ξεκαθάρισε κάπως οι τέσσερις ομάδες που έντιαμε ψηλά, να διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Και μπαίνουμε έτσι στα play-off με μεγάλη περιέργεια στο τι να γίνει. Νομίζω έχει χρόνια να γίνει το πράγμα. Να διεκδικούν τέσσερις ομάδες και να μπαίνουν με μικρή διαφορά μεταξύ τους στα play-off. Ναι, ναι. Άξι, θα σου πω, οι ίδιοι ομάδες, οι τέσσερις ξεχωρίσαν σίγουρα για μένα. Ειδικά στα play-off θέλουν να γίνει έναν... Γιατί είναι, το πούμε και διάφορες, και το πούμε και ένα μάτσο γιο. Εν τούτη λέξη που έγινε ευκάριο, μωρέ. Να σε το πω έτσι, ένα μάτσο γιο. Γιατί, ένα χαθούν παθμί, ένα... Τι τα πάντα. Γιατί, ο πιο δυνατός, ο πιο τυχερός, και εκείνος που έχει βάθος, σκάμε ένα πέρασιο πράθυνο. Κάθε εβδομάδα... Γιατί πλέον, ας πούμε, πράγμα. Είναι να παίξουν πώς αν τέρπιο να παίξω. Γιατί, κατάλαβες, ένα ούλον τέρπι τα παιχνίδια. Ναι, ένα νομίζω θα να δώσω τη ζωή μου και κάθε εβδομάδα να έχουμε άλλον πρωταθλητή. Είμαι σίγουρος. Κάθε εβδομάδα να αλλάξει. Να σου πω ένα πράγμα. Και μετά το VAR τώρα που ήρθε, καταλάβεις να μου γίνεται. Γιατί, δεν ξέρω, θα τα κάνουν... Ένα δείξει πάντως που περιστάσεις παρά τις φορές νομίζω ότι βοήθησε σε αρκετές περιπτώσεις να δουν φάσεις, αλλά παραπάνω και όμως που θα θεωρώ είναι ότι οι παίχτες είναι πιο προσεκτικοί που μόνοι τους, γιατί ξέρω ότι κάποιο τους παρακολουθά. Εντάξει, είναι πιο προσεκτικοί, γιατί ας πω ένα πράγμα. Που την ημέρα που ήταν το VAR, πόσα πέναλτι εδώ εκεί. Κάθε φορά διά 6-7 πέναλτι, πρώτο. Και ο τρεις κότσινες. Πάμε. Δηλαδή, θέλουμε θέμα και προσεκτικό. Αν το σταματούν, κάνουν και 10 λεπτά να δουν τη φάση. Χτες δηλαδή, σαν να μείναμε το... Έκαμε 5 λεπτά ο Βασίλης, να το πούμε που το βγει, για να ήταν κότσινη, πράσινη, κίτρινη. Αλλάσσει κάπου, αλλάσσει κάπου, δεν είναι η ροή του παιχνιστικού.
Είναι, δεν μας πιέζουν, εγώ πιέζουν. Γιατί, θυμάσαι, έντσι για το παιχνίδι, εγώ έβαλα το παιχνίδι, σε μια φάση πέντε λεπτά, ή πέντε λεπτά, και εγώ κάρκα από όλο μας. Πιέζουν, 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 πιέζουν. Γίνησκεται μια φάση για με, ξεκίνησε ένα άλλο μήνα, και έφτιαξε και με λίγο πιο πάνω. Γιατί έχει και ως ενέγινε το παιχνίδι που είναι άλλοι. Γιατί, πράγματα που... Ναι, λεπτές ισορροπίες και πράγματα που αλλάσουν, ας πούμε. Λεπτές ισορροπίες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τέλη μου, νομίζω καλύψαμε το μεγαλύτερο. Έχω ίσως και ένα κομμάτι μετά το 2004 αγωνίστηκες επίσης Αλκίν. Αλκίν. ΑΠΕΠ, Χαλκάνορα. Έπαιζες τότε, ήσουν γεμάτος νομίζω από τίτρος και απολάβανε αυτό πιο ωραία τότε. Να σου πω ένα πράγμα, όχι το σκεπτικό, ρε, είναι το θέμα. Όταν μετά που φύγει από την Ομόνια και πήγα στην Αρκή και μετά φύγει από την Αρκή, πλέον εξεκίνησε και η που μέσα μου ένα αξίζει ακόμα. Γιατί μπορεί να έρθει η απογοήτευση, ήταν ύστερα που ξεκίνησαν και έρχονταν, βάλανε εκατομμύρια κάποιοι μες στις ομάδες, άλλαξαν το ποδόσφαιρο, έφερναν του ξένους, εκάμναση. Ήταν πλέον πάρα πολλά διαφορετικά. Και ξεκίνησε ύστερα, μπαίνει ο ένας, έκαμε την εταιρεία, είναι μεγάλο παράγοντας, κατάλαβες, πολλά διαφορετικά. Άλλαξαν πλέον. Λεφτά, βίτσα, φήμη, ναι, ρε φίλε, πήγαινα εγώ να κλείσω, ας πούμε, σε μια ομάδα και λάλλον του εγώ θέλω 50.000 και λένε του, ένας 100. Κατάλαβες είναι τα διαφορετικά. Γιατί ξεκινήσαμε, έμπηκαν τα λεφτά, τέκειος είναι. Και ένα βάρο να φέρνουν το ξένο, πολλά τα πράγματα. Αλλάξας. Αλλά θεωρείς ότι λείπει σου κάτι ως ποδοσφαιριστής, όσα έζησες. Φίλε, να σου πω ένα πράγμα. Λείπει μου κάτι, λείπει μου γίνει τα χρόνια που παίξαμε και είχε αναμνήσεις και να λέμε έρχονται πίσω, εν έρχονται. Γιατί έρθαμε το χρόνο. Ας πούμε ένα πράγμα, δεν θα μπορούσα να σου λείπει, άμα έκαμες φίλους που το ποδόσφαιρο, άμα έκαμες, ας πούμε τώρα, λέω σου, οι φίλοι που το ποδόσφαιρο, οι φίλοι των διαφορετικών ομάδων, με τους φιλάθλους, με φίλους που τα ποέρ, φίλους της Ζωμόνιας, φίλους της Ορθωσής, που ας πούμε μιλούμε και έφυγε τούτα μηνύεις, που να παίρνεις ας πούμε σε έναν τόπο να κάτσεις, να φάεις, να πεις, ας πούμε, να πιάνε να σου μιλήσει, φίλε, τούτα μηνίσκους ήδη, για σου πούσε, ας πούμε, ελευθέρι μου ήταν που κάνεις, γιατί τούτα πράγματα είναι εν τούτα που μηνίσκου χαραγμένα. Η αναγνώριση, η εκτίμηση, που είπαμε το σεβασμό, πούλος, όχι μόνο το σοβαδός της Ομόνιας, αλλά είναι όπως υπόλοιπος. Γενικά, ρε φίλε, αφού λέω σου, οι παραπάνω μου φίλοι, όταν αυτό, έτσι όπως μπορεί να μιλήσει, αφού πήγε να καταλάβεις πολλές φορές, που μιλούμε μέσα του μηνύματα με κάτι για φίλους όρθος και άτσι περιπέζοντα τους, περιπέζοντα τους, γελούμε. Πού τα που μείνεις, κουλεύει. Έτσι, πού τι είναι η ρομαντική πλευρά του ποδοσφαίρου τώρα στις ημέρες. Έτσι. Για τούτο, και στην Κύπρο, για τούτο ζούμε τώρα στην ημέρα. Για τα αλληλοπειράγματα, για τις ομάδες και τα... Αφού τούτο είναι να μας μείνει, ρε φίλε, δεν μείνεις και τίποτα. Έτσι ακριβώς. Δευτέρη μου, χάρηκα πολλά, νομίζω καλύψαμε τα ούλα. Και ακόμα παραπάνω. Και εγώ σάβαμε, πάρα πολύ. Έτσι, Γένα, ξέρω ότι... είπες τα πολλά, αλλά πάντα ξέρω ότι εσείς του... είπες το και αδυναμία του κόσμου της Ομόνιας. Ελάλωσαν του πολλήν καιρόν και εσείς που παίξετε για καιρόν, έναν πράγμα που ευκάλλα σπυράκια, λέω σε τους υπομονή, και να έρθουν καλύτερες μέρες. Και ας σου πω, είναι υπομονή, ρε κουμπάρε. Ας πω ένα πράγμα, ρε, τούντο, η Ομόνια πέρασε μια, όπως, μια πενταετία. Εγώ εφοούμαστε να φύγουμε να κυκλοφορήσουμε, αλλά όσο εκλείαμε τα τηλέφωνα μας και να απαντούσαμε. Ναι. Κατάλαβε, και λαλούσαμε. Υπομονή και να έρθουν καλύτερες μέρες. Υπομονή και να έρθουν καλύτερες. Ας πω ένα πράγμα, ρε, σάμε, ομάδες που έχουν κόσμο, και αγαπούν τις ομάδες τους, σαν όρθος, η Ομόνια, από ελ, κλείσεις ομάδες που έχουν κόσμο, ρε φίλε. Εντζέν πεθάνεις σκούνε, εντζέν να κάνεις υπομονή και να έρθουν καλύτερες μέρες. Όχι αμέ, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις. Με Λίβερπουλ έκαμε 20 χρόνια και... κατάλαβες, όμως, για να καταλάβεις, ο κόσμος της Ομόνια, ρε φίλε, πόσο λατρεύκει την ομάδα. Έχει λατρεύκει την.
Έχει, ας πούμε, πόσα χρόνια πιο πρόθυμα η Ομόνια και που ήταν τζαμί. Ένα αφήνε την ομάδα να, να πάει τέτοια κάτω, να τέτοια να διανύσει. Ένα αφήνε την ομάδα, ένα αφήνε την ομάδα. Ήταν τζαμί. Γιατί προσπαθούσαν να βρουν τρόπους με τον κόσμο. Καταλάβες, εν τούτο που μείνεις και χαραγμένο και ας πούμε και ο φίλαθρος της Ομόνια, ρε φίλε, δεν μπορώ να σου πω, να σου πω... Και φαίνεται ένα ταμί με την υπομονή του. Α, έτσι είναι. Να είστε. Δεν μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που μοιράστηκαν μαζί μας. Ήταν απολαυστική που εννά. Νομίζω είναι να απολαύσουν τους ή την ακούσουν, είμαι σίγουρος. Έτσι. Και είναι τα ωραία τα... Τα απλά, τα καθημερινά και οι ιστορίες οι καθημερινές. Τα ωραία, τα απλά. Τίποτε δεν μετράνω. Τα ωραία και τα απλά. Με τούτα ζούμε, με τούτα θα ζούμε και τούτα μου κάνουν δυο χαρούμες. Γιατί να προσποιούμαστε σε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αφού τούτα έχουμε, τούτα έχουμε μπροστά μας. Τα εγωμένα τούτα είναι. Έτσι. Τούτα είχαμε, τούτα έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, ας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα δούμε τι, τι κατάληξη θα γίνει το πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον, όπως και να ζει. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον. Και θα είμαστε ξανά σε επαφή και με το... Καλώς, Σάββα μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.